Δεν έχει τέλος το δράμα των πολιτών στην Ινδία. Με τις ώρες περιμένουν στις ουρές για λίγο οξυγόνο, καθώς οι ελλείψεις συνεχίζονται. Και την ίδια ώρα, ακόμη μία τραγωδία. Πυρκαγιά στοιχίζει τη ζωή σε δύο νοσοκόμες και 16 ασθενείς της COVID-19 σε μονάδα εντατικής θεραπείας νοσοκομείου στο κρατήδιο Γκουτζαράτ. Ατσάνακ, ICU, βόρνη, εντερ. Οξύγεν, σιλέντερνα, λίκεζνα, κάρν, αγλαγίγει. Η χώρα το τελευταίο 24ωρο καταγράφει 401.993 κρούσματα και 3.523 θανάτους. Και ενώ το πρώτο αεροπλάνο με αμερικανική βοήθεια καταφθάνει στο Δελχή, οι Ηνωμένες Πολιτείες επιβάλλουν περιορισμούς στους ταξιδιώτες από την Ινδία και η Αυστραλία απαγορεύει τις αφίξεις από την Ινδία επί ποινή προστήμων και φυλάκισης. Ένα διήμερο πάρτι στείνεται στο Λίβερπουλ με την συμμετοχή 6.000 ανθρώπων. Για πρώτη φορά έπειτα από ένα χρόνο, νέοι μπορούν νομίμως να χορέψουν, να πιούν και να ακούσουν μουσική σε κλαμπ, στο πλαίσιο πειράματος για να μελετηθεί η εξάπλωση του κορονοϊού. Στο πάρτι δεν υπάρχουν αποστάσεις και μάσκες. Για να μπει κάποιος απαιτείται μόνο αρνητικό τεστ κορονοϊού 24 ωρών. Feels dead weird to be back around so many people. And like without masks, without social distance and stuff. I really didn't feel like we'd get this again. So being like this is, yeah, being indescribable. Αυτές οι πειραματικές εκδηλώσεις θα κορυφωθούν στις 15 Μαΐου στο στάδιο Wembley, όπου 21.000 θεατές θα παρακολουθήσουν τον τελικό του κυπέλου Αγγλίας.